Υπάρχει μια ευκαιρία για την ειρήνη στη Συρία και ο κόσμος δεν πρέπει να την αφήσει να χαθεί, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ λίγο πριν την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του Τζον Κέρι στη Γενέβη. Στο τραπέζι θα συζητηθεί η ρωσική πρόταση για διεθνή έλεγχο του συριακού χημικού οπλοστασίου. Εάν υπάρχει η πιθανότητα να αποτρέψουμε ένα στρατιωτικό ενδεχόμενο με εξωτερικές παρεμβάσεις, τότε ενδεχομένως να πάμε και σε μια δεύτερη συνάντηση της Γενέβης. Σε αυτές τις διεργασίες δεν θα περιορίσουμε τους συμμετέχοντες στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέρος θα πρέπει να λάβουν διεθνείς εμπειρογνώμονες από τον ΟΗΕ και άλλους οργανισμούς για την απαγόρευση των χημικών όπλων, τόνισε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Международные эксперты, эксперты Организации Объединенных Наций, Организации по запрещению химического оружия. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τις προθέσεις του Άσαντ, λέγοντας ότι το καθεστώς παραβίαζε και στο παρελθόν τις υποσχέσεις του και συνέχιζε τη σφαγή των πολιτών. Το ίδιο κάνει και τώρα για να αποφύγει τη στρατιωτική επέμβαση.